Κύριε Μαρκογιαννάκη, καλησπέρα σας. Για δεύτερη φορά στο Δελτίο, μετά την πρώτη επίσημη τηλεοπτική σας εμφάνιση που έγινε πάλι μέσα από το Δελτίο μας. Πριν αυτό λέγαμε, έχουν περάσει εσείως τουλάχιστον 3 μήνες και λέγαμε πόσο γρήγορα πέρασε. Οπομένως το διάστημα που έχει μείνει για τις εκλογές για τις 26 Μαΐου είναι πολύ σύντομο. Παρ' όλα αυτά, πολιτικά ο χρόνος είναι πολύς και θα τον αξιοποιήσουμε μέχρι τέλους. Λοιπόν, από την ημέρα που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά σας μέχρι και σήμερα, είχατε την ευκαιρία να περιοδεύσετε σε αρκετές περιοχές του νησιού και να συνομιλήσετε με πάρα πολύ κόσμο. Τι είναι αυτό που εισπράτετε? Η αλήθεια είναι ότι έχω γυρίσει ήδη το σύνολο της Κρήτης. Αν όχι όλα τα χωριά τα οποία θα ήθελα, τουλάχιστον στα κεφαλοχώρια που λένε και στο σύνολο των Δήμων και των περιφερειακών ενωτήτων έχω πάει. Αυτό το οποίο εισπράττω είναι αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου εξ αρχής, την ανάγκη της ανανέωσης, την ανάγκη για αλλαγή σελίδας. Ο κόσμος μας αγκαλιάζει, μας ακούει με ενδιαφέρον και νομίζω ότι όλο αυτό θα αποτυπωθεί στις κάλπες τις ερχόμενες του Μαΐου. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος, μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω να δουλεύω όσο δουλεύω αυτό το διάστημα και ακόμα περισσότερο καθώς έχουν μείνει λίγες μέρες. Ξαναλέω, είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι και η ομάδα που έχουμε πλέον καταρτήσει, που και εκείνοι πλέον δουλεύουν πολύ, είναι και εκείνοι αισιόδοξοι, μεταφέρουν και εκείνοι τα δικά τους μηνύματα στο σύνολο της Κρήτης και νομίζω ότι τελικά είναι αυτό το οποίο είχαμε πει, ότι εξ αρχής και το είχαμε πει και στη δική σας εκπομπή εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι τελικά θα είμαστε η έκπληξη των εκλογών. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι βασικές σας προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και οι σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά και να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά στην καινοτομία, αν θέλετε. Και η καινοτομία είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς ούτως ή άλλως έχουμε ενσωματώσει στο δικό μας πρόγραμμα και αφορά κυρίως στην εξωστρέφεια αλλά και στην προώθηση και των κρητικών προϊόντων και των ζητημάτων των υποδομών. Νομίζω το κύριο πρόβλημα της Κρήτης έχει να κάνει με το ζήτημα των υποδομών. Σε επίπεδο υποδομών λοιπόν έχουμε μείνει πολύ πίσω και χρειαζόμαστε μία καινούργια αφετηρία, ένα σπρόξιμο ώστε οι υποδομές να οδηγήσουν στην ανάπτυξη που τόσο πολύ χρειάζεται η Κρήτη. Η καινοτομία κυρίως ορίζεται σε ενεργειακό επίπεδο και όχι τόσο σε επίπεδο υποδομών. Οι υποδομές είναι συγκεκριμένες, οι ανάγκες μας είναι συγκεκριμένες. Νομίζω αυτό το οποίο θα πρέπει όλοι να κοιτάξουμε είναι την Κρήτη της επόμενης μέρας, το πώς θα πάμε την Κρήτη μπροστά, το πώς θα διεκδικήσουμε, το πώς θα αξιολογήσουμε τις ανάγκες της, ώστε την επόμενη τετραετία, αν όλα πάνε καλά και ο κόσμος μας επιλέξει στο να είμαστε εμείς η πλειοψηφία, την επόμενη τετραετία να κρινόμαστε πλέον με το έργο το οποίο έχουμε κάνει και με τα προβλήματα τα οποία θα λύσουμε, που τα προβλήματα δυστυχώς τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια τα οποία είχαμε 9 χρόνια πριν. Θέλω να μου πείτε λίγο σε τι διαφοροποιείται η δικιά σας υποψηφιότητα από αυτή του κυρίου Αρναουτάκη. Το αφήγημα δηλαδή ότι έχει στις πλάτες του 2 θητείες αρκεί? Όχι. Εμείς εξ αρχής έχουμε πει και ακόμα τώρα μου δίνει την ευκαιρία να το πω ακόμα μία φορά, είναι ότι δεν με νοιάζει τι έχει γίνει στο παρελθόν, δεν με νοιάζει τι έκανε, τι δεν έκανε. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι τον ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα λοιπόν προσέφερε, αλλά ήρθε η ώρα, η κούρασή του, η οποία είναι διαφαινόμενη, να γίνει πλέον ο λόγος ώστε να πάει στην άκρη και να έρθουμε εμείς, οι νέοι, τα νέα πρόσωπα, όχι νέοι απαραίτητο σε ηλικία, τα φρέσκα πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό, έχουν τη δύναμη, την όρεξη ώστε να πάνε την Κρήτη μπροστά. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες μας δεν έχουν να κάνουν με το ψηφοθυρικό κομμάτι. Δεν είναι ο αυτοσκοπός μας να επανεκλεγούμε, αλλά ο αυτοσκοπός μας είναι να λύσουμε τα προβλήματα. Βάζοντας λοιπόν διαφορετικές προτεραιότητες, πολύ συγκεκριμένα, χωρίς να έχουμε μαγικά ραβδάκια και χωρίς να δίνουμε υποσχέσεις μεγαλεπίβολες, λέμε ότι με τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό τον οποίο έχει Κρήτη, θα μπορεί να διεκδικεί περισσότερα πράγματα και από το κεντρικό κράτος, να απαιτεί περισσότερα πράγματα, γιατί καλώς ή κακώς όλοι αναγνωρίζουμε το πόσο αδικημένη είναι Κρήτη, πόσο αδικημένη η περιφέρεια της Κρήτης, να εκμεταλλευτεί περισσότερα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είδαμε ότι δυστυχώς η Κρήτη βρίσκεται στη 205η θέση στο σύνολο των 263 σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, δεν μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για τους αριθμούς και για το πόσο απορροφούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα ευρωπαϊκά χρήματα.
Θα πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα και βάζοντας προτεραιότητες ώστε να γίνουν οι υποδομές σωστά. Οι υποδομές αφορούν το οδικό δίκτυο, αφορούν το κομμάτι της λειψιδρίας και αφορούν φυσικά το ενεργειακό. Λοιπόν, θα σταθώ λίγο στο κομμάτι της κριτικής, στο πρόσωπο του κυρίου Αρναουτάκη, επειδή είστε ιδιαίτερα αιχμηρός. Mm-hmm. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ένα έργο που θα έπρεπε να είχε γίνει μέχρι σήμερα και δεν έχει γίνει και επιπρόσθετα αν αναγνωρίζετε κάτι σε αυτά τα 9 χρόνια που προηγήθηκαν. Καταρχάς, δεν είμαστε μηδενιστές. Νομίζω, το είπα και προηγουμένως, θα το πω και πάλι, ο κύριος Αρναουτάκης έδωσε κάποια πράγματα στην Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά δεν έδωσε μεγάλη σημασία στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Άρα απαντάω και στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε για την επόμενη μέρα της Κρήτης είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, πρωτίστως τον ΒΟΑΚ και το δικό δίκτυο. Σε κάποιον, για να σας προλάβω, ο οποίος ενδεχομένως να μου πει ότι ο ΒΟΑΚ δεν αποτελεί αρμοδιότητα της περιφέρειας, άρα δική μας αρμοδιότητα και ευθύνη είναι να πιέσουμε τον κεντρικό κράτος ώστε να γίνει επιτέλους ο ΒΟΑΚ και να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δυστυχώς είδαμε τις τελευταίες εξαγγελίες από την κυβέρνηση, η οποία απλά βγήκε και ανακοίνωσε ότι προχωράει η διαδικασία. Στη δεύτερη φάση, νομίζω ότι επί της ουσίας δεν έχει γίνει το παραμικρό. Δυστυχώς λοιπόν δεν έχω την αίσθηση ότι έχουμε προχωρήσει. Να σταθώ αυτό λίγο σε αυτό. Επιτρέψτε μου, για να μην χάσουμε τη ροή της συζήτησης. Επειδή ορθώς αναφέρεστε στο ΒΟΑΚ, είναι ένα θέμα που μας αφορά όπως και να έχει. Η παρούσα κυβέρνηση λοιπόν το προχωρά με το να το έχει σπάσει σε 3 διαφορετικά τμήματα με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει να κάνει με το φόρτο της κίνησης. Να το θέσω έτσι λίγο πιο απλά. Η θέση τώρα της Νέας Δημοκρατίας έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή από αυτό το μοντέλο. Λέει ότι θα ξαναδημοκρατήσει το έργο ως ενιαίο. Αυτό δεν πιστεύετε ότι θα μας πάει πίσω, ότι θα χαθούν χρήματα και ότι θα προκύψουν μοιραία δεκάδες άλλα προβλήματα? Κοιτάξτε να δείτε. Ούτως ή άλλως, το πώς έχει μέχρι τώρα οδηγηθεί το πράγμα, επί της ουσίας θα δείτε ότι πολύ σύντομα είναι μια φούσκα και είναι απλά λόγια, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτό το οποίο είχε ανάγκη εξ αρχής ο ΒΟΑΚ, ώστε να έχει τώρα δρομολογηθεί, είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε πει. Χρειάζεται μια ενιαία στρατηγική μελέτη στο σύνολο του ΒΟΑΚ, το οποίο δεν είδαμε σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο λοιπόν λέει η Νέα Δημοκρατία και εμείς συμφωνούμε και είναι η ίδια λογική την οποία έχουμε, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία μελέτη στο σύνολο από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία, επαναλαμβάνω, στο σύνολο του ΒΟΑΚ και στο σύνολο του οδικού δικτύου της Κρήτης, το οποίο θα είναι ενιαίο γιατί θα είναι πιο ελκυστικό στον επενδυτή την άλλη μέρα να έρθει και να επενδύσει. Καλώς κακώς δημόσια χρήματα δεν υπάρχουν, το αναγνωρίζουν όλοι, επομένως θα πρέπει να έχουμε ένα προϊόν, γιατί προϊόν είναι, το οποίο θα είναι ελκυστικό και όσον αφορά το δίκτυο της απόδοσης που θα έχει σαν επένδυση και στους επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν, θα κάνουν ένα τεράστιο έργο, αλλά δυστυχώς, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Άρα για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω θα πρέπει να είναι ελκυστικό αυτό το οποίο τους παρέχουμε ως επένδυση και ως υποδομή. Τώρα επαναλαμβάνετε την αίσθηση που έχετε ότι το αποτέλεσμα της κάλπης θα είναι νικηφόρο. Plan B, ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης έχει σε περίπτωση που τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως τα φαντάζεται, όπως τα σκέπτεται? Νομίζω το Plan B θα το αφήσω για την επομένη των εκλογών. Αυτή τη στιγμή έχω ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος είναι η νίκη. Βέβαια, για να έρθει η νίκη θα πρέπει πρώτα να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Άρα θα τα πούμε για το Plan B 3 Ιουνίου. Τώρα, πόσο εύκολο είναι να πείσετε ανθρώπους της γενιάς σας να σηκωθούν ενώ από τον καναπέ και να συμμετέχουν δύσκολο, πιο ενεργά στα Είναι δύσκολο και είναι ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο είχα βάλει εξ αρχής και νομίζω είναι το πιο σημαντικό πέρα από την οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, το να πείσουμε τη γενιά μας, την ηλικία μας, τους συνομήλικους, τους συμμαθητές μας, τους φίλους μας να σηκωθούν από την καναπέ την ημέρα των εκλογών και να πάνε να ψηφίσουν ανεξαρτήτως του ποιον θα ψηφίσουν. Είναι κάτι το οποίο το λέω και εγώ καθημερινά στις συναντήσεις που θα κάνω και κάνω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν συναντάω πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, μου μιλάνε, βρίσκω μια ανταπόκριση από τη γενιά μου πολύ σημαντική. Αυτή με κάνει να ελπίζω και να είμαι αισιόδοξος. Και η αλήθεια είναι ότι όσο βλέπουν ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στους ίδιους και ενεργοποιούνται και ασχολούνται, τόσο πιο εύκολο είναι και για τους ίδιους να αντιληφθούν ότι η ανάγκη είναι μεγάλη για την ενασχόληση των νέων στα κοινά
Και μην ξεχνάτε ότι καμία χώρα δεν έχει μέλλον αν η ίδια η νέα γενιά της δεν ασχολείται με τα κοινά. Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή προέρχεστε από μια πολιτική οικογένεια, θέλω να μας πείτε λίγο μια συμβουλή που σας έχουν δώσει και την κρατάτε μέσα σας σαν οδηγό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Στην εκλογική διαδικασία, αυτό το οποίο τηρώ πιστά είναι ότι οι εκλογές δεν είναι ούτε Facebook, ούτε διαδίκτυο, ούτε τόσο πολύ τα τηλέφωνα. Οι εκλογές είναι περπάτημα, είναι επαφή με τον κόσμο. Εγώ έχω το καλό ότι μ' αρέσει ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι είμαι επικοινωνιακός ως άνθρωπος και μου αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο. Επομένως, από την πρώτη μέρα πήρα τα ποδαράκια μου, ξεκίνησα, περπατάω όλη την Κρήτη, επικοινωνώ με τον κόσμο, μιλάω με τον κόσμο, ακούω τα προβλήματά τους. Είναι κάτι το οποίο και εγώ συμβουλεύω στους δικούς μου υποψηφίους, να πηγαίνουν πολύ, να περπατάνε πολύ και να γνωρίζονται με τον κόσμο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο για τη συζήτηση που είχαμε.